Ξέρετε, υπάρχει μια απλότητα σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε πάντα, ότι η ζωή είναι άγνωστη. Και η απλότητα δεν είναι να σας πείσουμε για κάτι. Όσο το να δει κανείς ότι όσο πιστεύει στο ψέμα του νου ότι μπορεί να ελέγξει τη ζωή, η έννοια του ελέγχου του άγνωστου δημιουργεί ένταση. Θέλετε να πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τον νόμο της έλξης, ότι αν παντρευτείτε τότε θα εξασφαλίσετε τη ζωή σας και θα είστε ευτυχείς, ότι αν έχετε λεφτά θα μπορέσετε να έχετε μια εξασφαλισμένη ζωή? Επαναλαμβάνω, για μια φορά μπορείτε να το κάνετε. Για την ακρίβεια μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά θα δείτε ότι οι αγωνίες μας όλες και ο λόγος που υποφέρουμε είναι γιατί απλά πιστεύουμε σε μια ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν τρόποι να μπορέσω να εξασφαλίσω τη ζωή μου για πάντα. Και αυτό είναι αδύνατο. Αυτό είναι απόλυτο ότι είναι αδύνατο. Με την απλή κοινή λογική. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σε ένα σύμπαν το οποίο λέμε ότι είναι άπειρο, άρα δεν ξέρουμε από πού αρχίζει και πού τελειώνει, είναι αδύνατο να ξέρω τους τρόπους. Γι' αυτό και λέγεται άπειρο. Έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, ξέρετε, και όσο αντιστεκόμαστε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον πολλές φορές στα σχόλιά σας τι γράφετε, τι γράφει ο νους δηλαδή, θα δείτε ότι δεν βγάζει κανένα νόημα. Και μάλιστα στην αντίστασή του πάει στον αντίποδα και λέει: άρα να μην κάνω κάτι. Κάνεις δεν κάνεις, το σύμπαν του είναι αδιάφορο, ξέρετε. Για τη ζωή δηλαδή, δεν. Σου λέει κάποιος: θα κάνω πράγματα. Κάνε, δεν είπε κανείς όχι. Θα κάνω λεφτά, μα δεν είπε κανείς όχι. Το να κάνεις λεφτά ή το να έχεις πολλή πληρωματικότητα δεν σημαίνει όμως τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία που είχαμε κάνει ένα βίντεο. Επί της ουσίας όμως, δεν έχει καμία σημασία, ξέρετε. Υποφέρουν άνθρωποι με λεφτά, υποφέρουν άνθρωποι χωρίς λεφτά, υποφέρουν άνθρωποι φτωχοί, υποφέρουν άνθρωποι πνευματικοί, υποφέρουν άνθρωποι, μάλιστα οι πνευματικοί έχουν πεθάνει από καρκίνο. Φαντασιωνόμαστε ειδικά στην πνευματικότητα ότι αν μιλάω με τον υποτιθέμενο Θεό, ότι θα μου έχει μια πιο καβατζωμένη ζωή. Θα κανονίσει ο μεγάλος να είναι όλα τα πράγματα κάπως. Και δεν βλέπουμε γύρω μας. Πολύ απλά, έτσι. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, να φιλοσοφήσετε. Δεν θέλει καμία φιλοσοφία για την ακρίβεια. Θέλει απλή παρατήρηση. Πώς φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι, γνωστοί, άλλαξε ξανικά η ζωή τούμπα. Και η λέξη είναι πάντα ξαφνικά. Είναι αναπάντεχα. Και συνεχίζουμε και ειδικά όσο μπαίνουμε πιο πολύ στην επιστήμη και στην τεχνολογία, και αυτό είναι το μόνο μου κατηγορώ, κατάλληλα την τεχνολογία και την επιστήμη την κάνω κέφι, ότι προσπαθούμε να βρούμε φόρμουλες, είτε ιατρικές για το πώς λειτουργεί το σώμα, είτε οτιδήποτε άλλο, αγνοώντας το γεγονός ότι όση και έρευνα να κάνουμε, δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε τον τρόπο. Και είναι πασιφανές αυτό, ότι όντας το κεφάλι έχουμε βρει τόσο πολύ, έχουμε εξελιχθεί σε επίπεδα επιστήμης ή σε επίπεδα τεχνολογίας, και το διατάφτα είναι ότι είμαστε πιο άρρωστοι από ποτέ. Γιατί είναι πολύπλοκο το σύστημα, είναι χαοτικό το σύμπαν. Αλλάζεις κάτι και αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι αλλάζω κάτι και έγινε τι έγινε. Παρεμβαίνουμε στην γη προκειμένου τώρα να τη σώσουμε, και κάθε φορά που κάνουμε παρεμβατικές κινήσεις να τη σώσουμε, δημιουργούμε αμέσως άλλα 7 προβλήματα, ξέρετε. Και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Και αλλάζει τελείως η ζωή όταν κάποιος, αντί να ακολουθεί τον οποιοδήποτε αλατή που Τόνι Ρόμπινς, δεν ξέρω ποιον άλλον, που λέει να προσπαθείς, να γυμνάζεσαι, να κάνεις, να δει ότι η ζωή είναι αναπάντεχη. Και μάλιστα θα το δει αυτό, θα καταλάβει την έννοια, την πρακτικότητα, αλλά και τη δυσκολία του τώρα. Ότι η ζωή είναι μόνο τώρα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Γιατί θέλει πολύ στοχασμό και παρατήρηση ότι η ζωή είναι μόνο τώρα. Ό,τι και να κάνω εγώ σήμερα, όσο και να ασκήσω το κορμί μου και να. Που πρέπει να το ασκώ, πρέπει να τρώω υγιεινά όσο μπορώ. Ξέρετε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν το αφήνεις ή και να το αφήσεις, δεν τρέχει κάτι στη μοίρα του. Είναι ότι δεν λέει κάτι αυτό. Ενώ θα δείτε ότι όλη την ώρα, και γι' αυτό η πολυλογία, συνέχεια ο νους υπολογίζει το οτιδήποτε. Να στείλω αυτό το email γιατί προκειμένου έτσι θα. Να κάνω αυτό το πράγμα προκειμένου να. Να με αγαπάει η γυναίκα μου, να αγαπάει το παιδί μου, να είμαι εγώ καλά, να ζήσω για πάντα ευτυχισμένος. Και έτσι λειτουργούμε και κυνηγάμε πάντα συνταγές, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν έχουν φέρει τίποτα. Γιατί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας λένε για συνταγές, θα πρέπει να δούμε πόσοι χιλιάδες γίνανε σαν κι αυτόν. Και δεν θα δούμε πολλούς. Γιατί ακόμα και σε αυτήν την περιβόητη επιτυχία που διακαώς ψάχνουμε, δεν υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις βασικές, καμία αντίρρηση. Αλλά ούτε καν για το θέμα της επιτυχίας.
αλλάζει η ζωή όταν κάποιος αντιληφθεί τη ζωή και άρα αποδεχτεί τη ζωή ότι είναι αναπάντεχη. Είναι κάτι το οποίο το λέμε στην καθημερινότητά μας. Η ζωή είναι μυστήριο. Αυτό είναι γεγονός. Η ζωή δεν είναι γνωστή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και απορώ γιατί βλέπω εύλογα αυτή την αντίσταση του νου. Λέει κάποιος, μα όχι, ωραία, πες μου λοιπόν, ποιος έχει ανακαλύψει τι είναι η ζωή. Γιατί ξεχνάμε πάντα ότι όσο άπειρο ανακαλύπτουμε, όσους δορυφόρους θέλουμε μπροστά και ανακαλύπτουμε το σύμπαν, τόσο άπειρο αποκαλύπτεται. Λέμε τώρα για τα 2 με 3, 3 γαλαξίες, επειδή δεν στείλαμε δορυφόρους και μιλάμε για το σύμπαν που παρατηρούμε. Δεν έχουμε ανακαλύψει το σύμπαν. Άρα, αν στείλουμε κι άλλους δορυφόρους, ακόμα πιο μακριά, θα ανακαλύψουμε 6-3, 17-3, 18-3 γαλαξίες. Είναι όλο πιο πολύ χάος δηλαδή κοινός. Και κάποιος πρέπει να αρχίζει να το βλέπει αυτό, διότι αντιλαμβάνεται ότι στην καθημερινότητά του πέτυχα σε μια δουλειά, πήρα ένα βραβείο, βγήκα στο κανάλι του Μέγκα, πήρα προαγωγή, παντρεύτηκα, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Γιατί τα συνδέω, η σημασία για μένα έχει ότι μου δίνει νόημα στη ζωή μου. Και από κάτω, πιο βαθιά, μου εξασφαλίζει για τη ζωή μου. Αν έχω οικογένεια, αν έχω παιδιά, αν έχω λεφτά. Και λέει κάποιος, άρχισε να δουλεύεις ανάποδα. Στην αλήθεια των πραγμάτων. Στην ουσία των πραγμάτων. Και δες ότι δεν υπάρχει περίπτωση το οτιδήποτε να σου εξασφαλίσει κάτι για πάντα. Διότι ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Τόσο απλά. Και μια και μιλάμε για το θάνατο. Δεν υπάρχει αιωνιότητα και δεν υπάρχει αθανασία. Είναι πάλι μια εύλογη απόδειξη της ανοησίας του νου. Αθάνατο ή αν θέλετε αιώνιο, αιώνια είναι μόνο η διαδικασία της ζωής και της γέννησης. Δεν υπάρχει κάποιος ή κάτι το οποίο είναι αιώνιο. Ποτέ δεν υπήρχε. Ακόμα πάντα ιστορίες για αυτά, για θεούς οι οποίοι αναστήθηκαν, είναι αθάνατοι. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής που να το έχουμε δει. Και με την κοινή λογική δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να δείτε μια άλλη αντίσταση. Θέλουμε να είμαστε αιώνιοι. Η ψυχή μας συνεχίζει στους αιώνες των αιώναν. Γιατί αυτή δείχνει την αντίσταση του ανθρώπου να αποδεχτεί τη ζωή, που είναι ζωή και θάνατος. Ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Δεν έχει σημασία η κλίμακα. Α, πεθαίνει σε 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πάντα για την ουσία των πραγμάτων. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργεί κάτι. Για να κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο ειρηνική ζωή. Γι' αυτό λέγει ο Ηράκλειος, τα πάντα γίγνεστε, παρόλο που. Ποιος του την είπε ότι δεν είναι, γίνεστε, είναι, το είναι, ο Παρμενίων νομίζω. Άλλες ανοησίες. Το πάντα γίγνεστε σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία ούτε καν κάποιος που το κάνει. Μια διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής, γέννησης και θανάτου. Αυτή η αέανη διαδικασία, και όχι εσείς ή εγώ ή κάποιος, είναι αιώνια. Κάτι δεν είναι αιώνιο. Όλα αυτά λοιπόν τα μικρά πράγματα που παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να τα πιστεύετε, να τα πιστεύετε. Δείχνουν την αδυναμία να κατανοήσει ο νους την απλότητα της ζωής. Είναι πολύ απλό ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Ότι αν με θεωρήσω ότι είμαι ένα μικρό κομματάκι, δεν είμαι ούτε καν ο κόκκος στην έρημο της Σαχάρας. Είμαι υποδιέστερος αυτής. Αν επιμένω ότι ως νους και σώμα είμαι κάτι ξεχωριστό από το σύμπαν. Και λέει κάποιος, μα πώς είναι τον ο κόκκος της ερήμου της Σαχάρας να προστάζει την έρημο, αν θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά. Πάλι είναι απλή κοινωνική. Εκεί καταραίουν όλα τα πράγματα περί Θεού, προσευχών στο Θεό να με σώσει ή εγώ με τον νόμο της έλξης και όλα αυτά. Δεν βγάζουν κανένα νόημα, ξέρετε. Γιατί στη τελική, ακόμα και αν υπήρχε ένας τρόπος όπου θα σας δώσουν αυτό που ζητάτε, θα δείτε, που το βλέπουμε πάρα πολύ στους επιτυχημένους ανθρώπους, ότι μετά την επιτυχία, είτε λόγω του νόμου της έλξης, γιατί πιστεύετε ότι κάποιος Θεός σας το έκανε, ειδικά σε εσάς, τελειώνει το θέμα. Πάλι πεθαίνει. Δεν μπορεί να είστε για πάντα επιτυχημένοι, ξέρετε. Παίρνετε ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο σπίτι, βρίσκεται το σπίτι των ονείρων σας στο βουνό. Πεθαίνει κάποια στιγμή αυτό. Έχουμε ξαναπεί πάλι, ο ίδιος ο νους σκοτώνει αυτό που νομίζαμε ότι ήταν καταπληκτικό. Κοινώς βαριέται, το απαξιώνει. Είναι πλέον καθημερινή ημέρα. Όπως το καινούριο αυτοκίνητο. Οπότε θα αλλάξει τελείως η ζωή σας αν αρχίζετε και δουλεύετε και βλέπετε τη ζωή ανάποδα ως προς το νου, σωστά ως προς τη ζωή. Άμα δω δηλαδή ότι ζει ένα μυστήριο. Και ότι ό,τι και να κάνω δεν λέει τίποτα και ότι η ζωή είναι μόνο τώρα, τότε τη βλέπω σωστά, όπως είναι η ζωή. Και ότι ξέρω ότι ό,τι κάνω, συμπεριλαμβανομένου και του σώματος,
θα πεθάνει. Δεν υπάρχει κάτι να συνεχίσει, δεν υπάρχει αιώνια ευτυχία, δεν υπάρχει αιώνια μεταθανάτια ζωή, δεν υπάρχει τίποτα το αιώνιο, τίποτα το για πάντα δεκενός, που τόσο διακαώς επιζητάμε. Και θα ζει τη ζωή στο σήμερα. Χωρίς να ανησυχεί και να ψάχνει και να βρίσκει και να αναζητάει και να νομίζει ότι υπάρχουν η νέα τάξη πραγμάτων, κακοί άνθρωποι που το σκοτώσουν ή υπάρχει, οτιδήποτε άλλο νοησία έχει βρει ο νος. Πάλι όμως, δεν θέλετε να κάνετε σχέδια, θέλετε να νομίζετε ότι μπορείτε και να ελέγξετε τη ζωή σας. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αντιπαράθεση και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προσπάθεια πειθούς. Υπάρχει ένα μοίρασμα. Από εκεί και πέρα, πάντα να κάνετε αυτό που εσείς αγαπάτε.